Εντάξει, μπήκε στο μωρό. Ποιο μωρό? Τη Ρόσμαρη. Ποια είναι το τη Ρόσμαρη, καγκωμένα. Άτε ρε. Να σου πω, είσαι δελιαγάρο, δεν μου κάνει να μέσα να το φρικό όλα κάτω. Τι αν τελώσει, σα με. Ποιο είναι, πού είμαι, είναι τώρα, είναι, είδατε τα χρόνια. Είμαστε στη Βόρεια Αγγίνα. Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Είσαι ο Μίτσουλη. Εκπαιδευτή σκύλων, ζώων, τουλερικών και εντόμων. Και είμαστε το 1700 μετά Χριστό. Και σε τρία λεπτά να έχει ξυπνήσει και κυρίω να εξαφανιστεί μου μπροστά μου. Δεν μου τόσο βελάρε που μου λέει ρε φίλε πρωί ξημένο, μα να πει μάτσι μυθό. Ναι, να σου πω, γιατί τσιμάσαι μέσα στον καναπέ. Το μάτι είναι εσύ. Πάλι μου. Με τσιμίζει καλά, με έψε. Καβάλια. Ναι. Μου ξέρω, ρε φίλε, ήρθα από τη δουλειά και δεν είχα δύναμη να πάω να τσιμηθώ στο δωμάτιο μου. Ναι, γιατί δεν με έκανε αυτή μου λίγη νύχτα, δηλαδή τσαπίζε. Εδώ δουλεύτηκα. Ναι, είχαμε πολύ δουλειά, σκοτώθηκα. Ρε, αφού είναι το αντίστοιχο, ξέρει. Να το πεις σήμερα η δουλειά μες τη νύχτα. Εγώ ρε, εγώ είμαι γεννημένο. Για το ξενύχτη, ναι. Ναι, θωρώ το, είναι το θωρώ. Άντε ρε, είναι νύχτα. Άντε ρε! Να βάζω, ρε. Και για τελευταίο τραγούδι σήμερα το πρωί, φίλοι μου, πάμε να ακούσουμε την υπέροχη Κυριακού Μπελαγία. Θέλω να δυναμώσετε όλοι τα λάπτοπ σας και να απολαύσετε το μοναδικό Μπερτίτσι. Παιδάκι μου, δηλαδή δεν έχεις κανένα σεβασμό. Τι να πω, ντρέπομαι. Ναι, εγώ είναι εγώ, είναι ο Ανδρέας μέσα, έκανε μια εκπομπή. Πας να το φορτώσεις το παιδί, ε. Χαμήλωσε το, βρε. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από σένα. Ειλικρινά λυπάμαι. Ναι, τώρα δικήσουμε. Φίνος, καλά σου κάνω. Είναι έτοιμη να πέσει, ρε. Όχι, είμαι σε καλό δρόμο. Ναι, ναι, σε πολλά καλό δρόμο. Χωματόδρομο. Που σε βγάλισα διέξοδο θέμα. Δεν έχει στήσιμο να σε έκανε. Ήβρε δάσκαλο, Μιχαλούι. Γεια σου, Σαλόμι. Α, μισά λεπτά, Ανδρέα μου. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλό, μια χαρά. Α, έρχεσαι εσύ από τη σχολή. Ναι, ναι, ναι. Και απόψε είμαι off. Άντε, ρε. Μπράβο. Πάντα τέτοια. Άντε, γεια. Είσαι ελεύθερη. Ρωτάς μα, δεν έχουμε κανένα. Όχι, είναι ερωτητικό ακριβώ. Αν ξέρει ότι τον ευχάριστο είναι. Ρωτώσα αν κάνει κάτι υπόψη. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα δεν κάνω. Φρύ. Θέλει να πάμε σινεμά. Σινεμά, καλό να πάμε σινεμά. Ναι, πάμε. Να πάμε σινεμά, τέλεια. Άννα μου, ρε. Έχει πολύ καιρό να πάει σινεμά. Όχι, απλά χαίρομαι από να πάμε παρέα. Έχεις φίλους! Όχι, έχω. Απλώς χαίρομαι που... Πού? Τι? Εσύ χαίρομαι που θέλω να πάω στην Ελλάδα, επειδή οι φίλοι μου λείπουν. Μάνα μου, ρε. Εντάξει, Ανδρέα μου, καλό, να πάμε. Να πάμε, να πούμε η ώρα 9.30. Ναι, να περάσω από το διαμέρισμά σου. Βασικά, όχι, καλύτερα παίρνω εσύ από το δικό μου, γιατί... Ξέρεις, να είμαστε σίγουροι. Καλό, εντάξει, ρε. Λοιπόν, θα σου χτυπήσω την πόρτα. Η ώρα 9:30. Ωραία. Τσάου. Τσάου. Ανδρέα. Τι θέλεις ρε κουμπάρι, μάχομαι να σας το... Παιδί, πού να πάεις. Το πρώτο μου ραντεβού με τη Σαλόμη υπόψε. Τι λέω με θωρεί όπως με θωρεί κάθε μέρα. Πού να πάεις. Ένα λεπτό, είπα σου από το μεσημέρι, ότι εγώ υπόψε να φύγω με τη Σαλόμη, θα μείνεις με την κόρη σου.
Ναι, ρε, θυμούμαι το. 2 λεπτά από όσο έρχομαι. Εξάλλου, εσύ θες μια ώρα να σας πείσω, βάλε. Α, ναι. Οπότε, να πεταχτώ στο περίπτωτο να πάρω κάτι περιοδικά. Έχω να πάρω σε κάτι φωτογραφίες. Έχω σημειώσει το βίντεο. Αλλά έρχομαι, θα πείσω. Ναι, τώρα πώς θέλω, Μιχάλη, please, ρε, φίλε, μην μου κάνεις καμιά λαθιά. 2 λεπτά, ρε. Ναι, καταλαβαίνω τις προθέσεις σου, αλλά είμαι σίγουρος να βγεις στον δρόμο, θα βρεις μια γκόμενα σε κανένα περίπτωτο, σε κανένα μαγαζί, σε κανένα βιτρίο και να έρθει μεθαύριο. Ξέρω, σε Μιχάλη, μου σε παρακαλώ, please, μην μου κάνεις χαλάστρα. Εσύ να πού να πάτε. Θα πάτε για τις βέρες του γάμου. Ναι, αλλά είναι το πρώτο μας ραντεβού, Μιχάλη μου, καταλαβαίνεις. Θέλουμε να πάμε σε σινεμά και μετά θέλω να τους πούμε να πάμε για μια βόλτα, να πούμε έναν ποτό, να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να αλλάξουμε τα ενδιαφέροντα μας. Ναι, και τα Χριστούγεννα που να πάτε στην Κύπρο, να την πάρεις και στην παιδική βραδιά του Αυκόρου. Ναι, λάλεση. Αλλά στις 9:30 θα είναι τα μέσα, Λόμι, αυτό. Κόψε την κολλή σου. Ναι, ρε, ως το περίπτερο να πάω, δεν θα πάω στο Τρόδος. Να σου πω. Είσαι σίγουρος ότι η Σαλόμη είναι αρτιμόνητης, ο Ξάννας θα βγει πάλι με τη θεία. Φίλε μου, πόψε, είπα τη Σαλόμη να έρθει που δαμέ για να είμαι σίγουρος. Είναι 9:30. Ναι. Καλή και όμορφη να θες τούσου. Άντε, τα μωρέ παιδιά, πώς η σύναξη. Να πάμε όλοι μαζί στην Αμάντρια. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Είμαστε όλοι φίλοι, Αντρέα. Α, ναι. Ωραία, πολλά ωραία. Άντε, τι θέλει να δούμε. Θα πάμε σε κανένα από αυτά που έχουν τις 200 αίθουσες και θα αποφασίσουμε καμιά περιπέτεια με εφέ πολλά. Άντε. Όχι, εγώ λέω να δούμε μια ταινία μογγολικής παραγωγής που πιάνε 4 βραβεία. Κάνουν και μογγόλοι ταινίες, έχουμε τρελαθεί τελείως. Όχι εσύ. Όχι, όχι, τούτα θα τα βλέπεις με τους ψευτοκουλτουριάριδες τους φοιτητές σου. Εντάξει, λοιπόν, να πάμε να δούμε μια κωμωδία, ρε, και να γελάσουμε. Ω, να πάμε να δούμε μια ρομαντική αισθηματική ταινία. Όχι, όχι, αισθηματικό. Οτιδήποτε θέλετε, εκτός που αισθηματικό. Σα με δείχνουν τα ούλα εύκολα. Άντε ρε Αντρέα, ξεκόλα τι μαρμάρωσες, ρε άντε. Αντρέα μου, μήπως έχεις κάτι, μήπως έφαγες κάτι και πειράξεσαι. Όχι, πάμε. Άντε, πάμε.